Γεια σας παιδιά, μου έστειλε μια κοπέλα μήνυμα στο Instagram και ζητάει την άποψή μου τέλος πάντων για ένα θέμα. Πάμε να το διαβάσουμε. Λέγεται Μαρία, δεν θα πω εννοείται το επώνυμό της, αλλά πάμε να διαβάσουμε τι μου στέλνει. Αγαπητέ Αντρέα, ελπίζω να μπορείς να με βοηθήσεις. Τις προάλλες έφυγα για τη δουλειά μου, αφήνοντας το σύζυγό μου στο σπίτι να βλέπει τηλεόραση ως συνήθως. Δεν είχα απομακρυνθεί πάνω από 500 μέτρα όταν το αυτοκίνητο άρχισε να κάνει διακοπές και έσβησε. Το πάρκαρα στην άκρη και πήγα με τα πόδια πίσω στο σπίτι να ζητήσω βοήθεια από το σύζυγό μου. Όταν μπήκα στο σπίτι δεν πίστευα στα μάτια μου. Τον βρήκα στην κρεβατοκάμαρά μας με την κόρη των γειτόνων μας. Εγώ είμαι λέει 52, ο σύζυγός μου 54 και η κόρη των γειτόνων μας 22. Είμαστε χρόνια παντρεμένοι. Όταν άρχισα να το ρωτάω, μου αποκάλυψε ότι έχει σχέση μαζί τους τελευταίους 6 μήνες. Του είπα να διακόψει, αλλιώς θα έφευγα. Είναι άνεργος τους τελευταίους 6 μήνες και νιώθει άχρηστος και θλιμμένος κτλ. Τον αγαπώ πάρα πολύ, αλλά από τη μέρα που το έθεσα στο τελεσίγραφο γίνεται όλο πιο απόμακρος. Δεν θέλει να πάει σε σύμβουλο γάμου και φοβάμαι ότι δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση. Μπορείς να με βοηθήσεις, Μαρία. Αρχικά ένα τεράστιο ευχαριστώ για το μήνυμα που μου έστειλες και πάνω απ' όλα για την εμπιστοσύνη που μου δείχνεις, παρόλο που δεν γνωριζόμαστε προσωπικά. Τώρα, επειδή το ζήτημα είναι λίγο λεπτό, θα προσπαθήσω να το προσεγγίσω όσο πιο προσεκτικά γίνεται για να μην παρεξηγηθώ και να μην γίνει καμία βλακιουλίτσα. Το θετικό στην υπόθεση είναι ότι, όσο και αν σου φαίνεται παράξενο, μου έχει τύχει. Πάμε λοιπόν να το δούμε από την αρχή. Εφόσον το αυτοκίνητο σου έκανε διακοπές σε τόσο μικρή απόσταση, το πιθανότερο είναι να είναι λόγω καυσίμου. Δηλαδή πρέπει να το κοιτάξει, ας πούμε, να κοιτάξει την τρόπα βενζίνη, τα σωληνάκια κτλ. Ή μήπως έχει βουλώσει κάποιο μπέκ κτλ. Αν δεν είναι θέμα καυσίμου, πάμε να δούμε τον αέρα. Δηλαδή, μήπως είναι βουλωμένο το φίλτρο και δεν μπαίνει αρκετός αέρα στο μοτέρ για να πάρει μπροστά. Οπότε σου μπερδεύει και σου μπουκώνει. Το τελευταίο που πρέπει να κοιτάξει είναι ρεύματα, όπως μπουζί, ας πούμε, κτλ. Παρόλο που δεν είμαι ειδικός στο θέμα, ελπίζω να σε βοήθησα. Άσε κάποιον ειδικό να το δει, γιατί μπορεί να κάνει χειρότερη ζημιά αυτό μόνο. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.